Περιθώριο αλλαγών υπάρχει εφόσον αυτές δεν είναι κοστοβόρες και χρονοβόρες, ενώ το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί θα τηρηθεί κατά γράμμα. Την ανακοίνωση αυτή έκανε από το Ρέθυμνο ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης στο πλαίσιο της ενημερωτικής σύσκεψης που έγινε με πρωτοβουλία της Τοπικής Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τη νέα χάραξη του βόρειου δικού άξονα Κρήτης. Σημειακά, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, προφανώς υπάρχει και το περιθώριο αλλαγών, αλλά αυτές οι αλλαγές θα προκύψουν μέσα από τη διαβούλευση και θα πρέπει να βασίζονται σε πολύ συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα. Είτε περιβαλλοντικά, είτε οικονομοτεχνικά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θέλουμε να πάμε στην βέλτιστη λύση. Μία λύση όμως η οποία δεν θα είναι ούτε χρονοβόρα ούτε και κοστοβόρα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως το περιθώριο υπάρχει. Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασε πιο αναλυτικά το πλαίσιο για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ, ενώ άκουσε με προσοχή τις ανησυχίες των πολιτών και τις παρατηρήσεις του τεχνικού κόσμου, με σκοπό όλα αυτά να ληφθούν, όπως είπε, υπόψη στο πλαίσιο της διαβούλευσης που θα γίνει το επόμενο επτάμηνο. Θα έχουμε όλο το επόμενο διάστημα, το έχω πει κατ' επανάληψη, δηλαδή τους επόμενους 6 με 7 μήνες, όλο το απαραίτητο χρονικό περιθώριο, προκειμένου πολλές από αυτές τις παρατηρήσεις να ενσωματωθούν και στην τελική πρόταση που θα πάει για την διακήρυξη του έργου. Επειδή το ΤΕΕ είναι ο επίσημος σύμβολος του κράτους, θα ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη οι όποιες παρατηρήσεις γίνουν, γιατί πρώτον γνωρίζουμε ότι υπάρχει η επάρκεια και βεβαίως και η εμπειρία τέτοια που πάντα καταθέτουν σοβαρές προτάσεις μακριά από λαϊκισμούς και βασιζόμενοι πάντα σε τεχνοκρατικά δεδομένα. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που φαίνεται ότι το έργο αυτό που είναι ζωτική σημασία για την Κρήτη αλλά ιδιαίτερα για το Ρέθυμνο έχει πάρει μια τροχιά πια γρήγορη, ας πούμε, πρόθεσή του. Σήμερα θέλουμε την πληροφόρηση, να δούμε τις τεχνικές λεπτομέρειες, που να μπορούμε κι εμείς να εκφέρουμε την άποψή μας. Στη διάρκεια της σύσκεψης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών σχολίασε και τις ενστάσεις που διατυπώνουν δημόσια κάτοικοι των ανατολικών και δυτικών περιοχών του Δήμου Ρεθύμνου ως προς τα όρια της νέας χάραξης του ΒΟΑΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει να υπάρξει επαρκής ενημέρωση ώστε οι αντιρρήσεις αυτές να έρθουν. Είμαι βέβαιος ότι όταν ενημερωθούν οι κάτοικοι ακριβώς για την προϊστορία αλλά και για τον λόγο που επιλέγησε η συγκεκριμένη χάραξη, νομίζω όλες αυτές οι ανησυχίες θα αρθούν. Σε κάθε περίπτωση, όπου έχουν γίνει ατέλειες, θα διορθωθούν. Νομίζω όμως ότι πολλές από αυτές τις διαμαρτυρίες ίσως είναι και προϊόν μερικής πληροφόρησης και όχι συνολικής πληροφόρησης. Η γενική ιδέα είναι θα ακούσουμε όλους τους ανθρώπους για να έχουμε μια εμπεριστατωμένη άψη. Αλλά μην ξεχνάμε, το βασικό είναι το έργο. Μην εκτρεπόμαστε, ας πούμε, από την ουσία. Είναι πολύ θετική, είναι ένα πολύ σύγχρονο έργο μεγάλης ταχύτητας, το οποίο η Κρήτη και το Ρέθυμνο το είχαν ανάγκη εδώ και πολλά χρόνια.